Κύριοι ακαδημαϊκοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Πριν αρχίσουμε την απόψινή ομιλία, θα ήθελα να υποθούν δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, με λύπη ανακοινώνω ότι απεβίωσε χθες ο διαπρεπής ακαδημαϊκός Κώστας Κρυμπάς. Στη μνήμη του θα παρακαλούσα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ανακοίνωση είναι ακόλουθη. Είναι μια ανακοίνωση που δίνεται με την ευκαιρία της αυριανής επετείου της Παγκόσμιας ημέρας υγείας και με την ευκαιρία αυτή η Ακαδημία Αθηνών συγκατέλεξε στις διαλέξεις της Τρίτης και την ομιλία του διαπρεπούς λοιμοξιολόγου καθηγητού κυρίου Σωτήριου Τσιόδρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη φετινή επέτειο επέλεξε το θέμα «Χτίζοντας ένα πιο δίκαιο, πιο υγιή κόσμο». «Building a fair, healthier world». Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στον ομιλητή μας, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πολύ επίκαιρο θέμα με τίτλο «Πανδημία SARS-CoV-2, η επιστήμη συνοδοιπόρος με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλήθειας». Ο κύριος Τσιόδρας αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Είναι τακτικός καθηγητής και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται στην 4η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικό. Κατέχει τον τίτλο Παθολογίας και Λοιμόξεων στην Ελλάδα και στη ΣΥΠΑ, American Board of Internal Medicine and Infectious Diseases. Επιπλέον, ο καθηγητής Τσιόδρας είναι επιστημονικός σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον νέο κορονοϊό. Επίσης, ο κ. Τσιόδρας εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το εκτεταμένο ερευνητικό του έργο εστιάζεται στις λοιμώξεις και τη δημόσια υγεία. Κύριε καθηγητά, αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την ομιλία σας. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Μέσα από την καρδιά μου και εγώ, ευχαριστώ την ηγεσία του Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας, της Ακαδημίας Αθηνών, του Προέδρου της, του κυρίου Χριστοφόρου και του Γενικού Γραμματέως, του καθηγητού κυρίου Ζερεφού, για αυτή την τιμητική πρόσκληση να σας μιλήσω για ένα ομολογουμένως δύσκολο θέμα και πάρα πολύ εκτεταμένο.
ένα θέμα που αφορά την σύνοδη πορεία της επιστήμης με την αβεβαιότητα στην αναζήτηση της αλήθειας σχετικά με την πανδημία από το νέο κορονοϊό. Ένα χρόνο και λίγες εβδομάδες μετά την ανακήρυξη της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ιστορική μέρα, στις 6 Απριλίου, πριν αρκετές δεκαετίες, οι δυνάμεις του Άξονος επετέθησαν στη Ιουγκοσλαβία και στην Ελλάδα, στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, στην Ανατολική Μακεδονία, όπου δόθηκε μια μεγάλη μάχη. Η Ελλάδα λύγησε, αλλά νίκησε. Έτσι ελπίζουμε και όλος ο κόσμος να νικήσει στο τέλος τη μάχη με αυτή την πανδημία. Η Ακαδημία Αθηνών από τους πρώτους φορείς, στις 2 Απριλίου του 2020, μέσω της Συγκλήτ, εξέδωσε την ανακοίνωση σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και την αντιμετώπιση της και ανέστειλε φυσικά τις πάσεις πίσω συνεδριάσεις, οι μαζικές συγκεντρώσεις σε περιόδους διασποράς του ιού, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο μετά, φυσικά και αποτελούν έναν από τα μέσα διασποράς. Ένα χρόνο μετά, σημαντικές αβεβαιότητες παραμένουν σχετικά με την πανδημία, όπως αυτές που αφορούν τα κλινικά επακόλουθα της νόσου, την επιδημιολογία της, τη διαγνωστική και θεραπευτική της και φυσικά υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την μελλοντική πορεία μας σαν ανθρωπότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως οι εξελίξεις που αφορούν τον ιό και δι' οι μεταλλάξεις, η ανοσιακή μας απάντηση, οι εμβολιασμοί και η εφαρμογή τους πλέον στην πατρίδα μας, αλλά και σε μεγάλο κομμάτι του κόσμου, φυσικά η εποχικότητα και η δημόσια συμμόρφωση με τους κανόνες, ώσπου όλα αυτά να αποτελέσουν ένα παρελθόν. Άσχετα όμως με τις αβεβαιότητες, θέλω να τονίσω δύο σημαντικά μηνύματα. Αυτό το πρώτο προέρχεται από λογαριασμό των κοινωνικών δικτύων του πρώην Προέδρου και Διευθυντού του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου των Λοιμόξεων, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα εμβόλια δεν έχουν ζωντανό ιό. Διδάσκουν την άμυνά μας πώς να σκοτώσει τον ιό. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι τα εμβόλια οδηγούν σε σημαντική μείωση των επιβεβαιωμένων περιστατικών της νόσου, καθώς και των θανάτων που αποδίδονται σε αυτή. Περισσότερα από 5 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου και αυτό οδήγησε σε σημαντική μείωση της επιδημίας και των θανάτων. Με το κόκκινο βέλος βλέπετε ότι η εμβολιαστική προσπάθεια άρχισε εν μέσω ενός μεγάλου επιδημικού κύματος στο Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά και παρόλες τις αμφισβητήσεις και αμφιβολίες, η επιδημία γρήγορα ελέγχθηκε και παραμένει ελεγχόμενη στη γείτονα χώρα και φίλη χώρα. Θα ξεκινήσω με τον ιό και τα κλινικά επακόλουθα. Θα μίλησω για την προέλευση, για βασικούς δείκτες που αφορούν τον ιό και τη μετάδοσή του και θα πω δύο λόγια για μακροπρόθεσμες συνέπειες. Διαβάσατε ίσως πριν λίγες μέρες την αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με την προέλευση του ιού. Φαίνεται ότι ο ιός, χρησιμοποιώντας κάποιο ενδιάμεσο ζώο, ξεκίνησε από τις νυχτερίδες ή τους παγκολίνους και από εκεί ο υποδοχέας του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο έγινε πιο φιλικός απέναντι στον ιό, επειδή ο ιός εξελισσόταν και προσέβαλε ο ιός στο αναπνευστικό μας επιθήλιο. Η μεγάλη έρευνα δεν απέδειξε με ακρίβεια την προέλευση του ιού και θεωρεί ότι όλες οι υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές και ότι πρέπει να γίνει εκτεταμένη έρευνα στον χώρο της πανίδας, της άγριας πανίδας της περιοχής, για να βρεθεί επιτέλους αυτός ο ενδιάμεσος μεταξύ της νυχτερίδας ή του παγκολίνου και του ανθρώπου. Έδωσε μεγάλη σημασία
στο παράνομο εμπόριο κάποιων από αυτά τα ζώα, το οποίο συνεχίζεται σε περιοχές της Ανατολικής Ασίας, από τις οποίες έχουν προέλθει και πολλοί επιδημικοί ιοί. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ομάδα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε δημοσιεύσει από τις πρώτες στον κόσμο την μεγάλη συγγένεια του ιού αυτού με τον ιό της νυχτερίδας. Περίπου 96% και άνω. Κάποιοι άλλοι βασικοί ιολογικοί δείκτες που εξακολουθούμε να έχουμε αβεβαιότητα είναι το ποσοστό λοιμόξεων που είναι ασυμπτωματικές, υπολογίζεται περίπου το 30% με αβεβαιότητα, η μεταδοτικότητα από ασυμπτωματικούς ανθρώπους σε σχέση με συμπτωματικούς, υψηλή αβεβαιότητα, υψηλό επίπεδο αβεβαιότητα, σύμφωνα με δεδομένα από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου των Νόσων, περίπου 75%, και φυσικά το ποσοστό μεταδόσεως πριν την έναρξη συμπτωμάτων, βλέπετε, 50%. Έρευνες ακόμα και το 2021 δημοσιεύονται για αυτούς τους τρεις δείκτες και παραμέτρους. Τι είναι όμως η COVID-19? Είναι μια πολυσυστηματική νόσος. Στις σοβαρές περιπτώσεις, στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που βλέπουμε στα νοσοκομεία μας, είναι μια πνευμονία. Βλέπετε νεκροτομικά ευρήματα πάνω αριστερά, με διάχυτη βλάβη στις κυψελίδες, τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε το οξυγόνο στο αίμα μας και φαίνονται με τα χρώματα τα κόκκινα, είναι τα ιστολογικά παρασκευάσματα και με τα βελάκια οι βλάβες που κάνει ο ιός. Και βλέπετε ότι ιστολογικά χαρακτηρίζεται από θρόμβους, από αιμοπετάλια και εινική. Άρα είναι μια νόση η οποία κάνει θρόμβωση και γίνεται πολύς λόγος αυτές τις μέρες για τη θρόμβωση που ενδεχομένως συσχετίζεται με κάποιο από τα εμβόλια. Εδώ σας δείχνω δεδομένα από 7 μελέτες, τα οποία δείχνουν την πιθανότητα θρόμβωσης, η οποία κυμαίνεται έως και 69% στα σοβαρά περιστατικά της νόσου. Ποια είναι η πιθανότητα θρόμβωσης με το εμβόλιο της Οξφόρδης? Περίπου 1 στις 100.000, στο χειρότερο σενάριο. Ποια είναι η πιθανότητα μακροπρόθεσμων επιπλοκών από την νόσο? Πολύ περιορισμένη βιβλιογραφία. Θα τις ανακαλύψουμε τους επόμενους μήνες. Θα συζητήσουμε για αυτές περισσότερο. Θα δούμε περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τη στιγμή που πολλές κλινικές και στην Ελλάδα μας και στον κόσμο παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς μακροχρονίως. Ο υποδοχέας του ιού, ο περίφημος ACE2, εκφράζεται σε εξωπνευμονικούς ιστούς. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε εκδηλώσει τις νόσου και από περιοχές που δεν τις περιμέναμε. Σας θυμίζω τις διαταραχές της όσφρησης. Τις μελετούμε εντατικά η ομάδα του καθηγητού κυρίου Τσιβγούλη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε συνεργασία με εμάς, τους λοιμοξιολόγους, έχει δημοσιεύσει την βλάβη και την ατροφία του οσφρητικού νεύρου από την κατευθείαν επίθεση από τον ιό. Βλάπτε το ίδιο το κεντρικό νευρικό σύστημα. Πάλι η ίδια ομάδα έχει μελετήσει την επίπτωση του εγκεφαλικού επεισοδίου και μια σπάνια κατάσταση που την έχετε ακούσει να συσχετίζεται σε εισαγωγικά στο παρελθόν με το εμβόλιο της γρίπης, της περίφημης νόσου Guillain-Barré, η οποία και αυτή προκαλείται από τον ιό COVID-19. Πρόσφατες δημοσιεύσεις της ομάδας θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες εβδομάδες. Φυσικά η ψυχική σφαίρα είναι κάτι που δεν μπορώ να το αφήσω έξω από την ομιλία μου και στην ψυχική σφαίρα φυσικά συμβάλλουν δυστυχώς και τα περιοριστικά μέτρα. Ο άνθρωπος έχει μάθει να ζει ελεύθερος, αλλά τα περιοριστικά μέτρα έχουν επιδράσει στην ψυχική σφαίρα, όπως και οι νευρολογικές εκδηλώσεις της νόσου. Βλέπετε εδώ πέρα από μια μελέτη η οποία έγινε στην Ιταλία και έδειξε τις σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής. Περίπου 44% των ανθρώπων ανέφεραν μείωση στην ποιότητα της ζωής. Ένα 32% είχε περίπου 1 με 2 εμένοντα συμπτώματα και ένα 55% είχε τουλάχιστον 3 εμένοντα συμπτώματα. Πρωταγωνιστές βλέπετε η κακουχία, η δύσπνοια, οι αρθραλγίες, το θωρακικό άλγος, η ανοσμία στην οποία σας αναφέρθηκα και άλλες επιπλοκές. Πάμε στα επιδημιολογικά δεδομένα. Υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει στις περισσότερες χώρες του κόσμου σημαντική αβεβαιότητα, καθώς και ετερογένεια στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά τα δεδομένα.
για να καταλάβετε την πολυπλοκότητα της καταγραφής, η ίδια ομάδα επιδημιολογικής νοημοσύνης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που εδράζει στη Στοκχόλμη, ελέγχει έως και 500 διαφορετικές πηγές δεδομένων για την καταγραφή και απεικόνιση της παγκόσμιας κατάστασης σε σχέση με τον ιό και περισσότερες από 100 πηγές για την Ευρώπη. Συλλέγει και παρουσιάζει δεδομένα από 196 χώρες και σε αυτή την επιδημική καμπύλη βλέπετε τη διαφορά της Ευρώπης και της Αμερικανικής Ηπείρου σε σχέση με την Ασιατική Ήπειρο με το κίτρινο, την Αφρικανική Ήπειρο και την Οκεανία με το πράσινο. Πολύ μικρότερης έκτασης επιδημίες. Ο ακριβής λόγος δεν είναι γνωστός και πάρα πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί. Αυτή είναι η κατανομή του 14ήμερου αριθμού καταγεγραμμένων περιπτώσεων της νόσου την 1η Απριλίου. Όσο πιο βαθύ είναι το κόκκινο χρώμα, τόσο υψηλότερο το επιδημικό φορτίο και βλέπετε ότι αυτό αυτή τη στιγμή αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, καθώς και τη Λατινική Αμερική. Στην πατρίδα μας χρησιμοποιούμε αυτούς τους δείκτες. Είναι δείκτες με τους οποίους λαμβάνονται αποφάσεις για τη δημόσια υγεία. Βλέπετε στο βαθύ κόκκινο, που είναι περισσότερα από 150 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού τις τελευταίες 14 ημέρες, είναι μεγάλο κομμάτι της χώρας μας. Δεξιά είναι από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Έθνους. Σε επίπεδο δήμων, τι γίνεται, βλέπετε ότι είναι μια τοπική επιδημία, μια επιδημία η οποία δεν πορεύεται παντού με τον ίδιο ρυθμό. Καταλαβαίνετε τι αβεβαιότητα προκαλεί αυτό. Βλέπετε τη Δυτική Μακεδονία με τεράστιους αριθμούς την τελευταία εβδομάδα. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία περισσότερα από 1.000 ενεργά κρούσματα και μια εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 46%. Μια εκθετική αύξηση των κρούσματων. Εδώ είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε σε όλη την Ευρώπη τι γίνεται αυτή την περίοδο. Την περασμένη Πέμπτη και κάθε Πέμπτη δημοσιεύει το κέντρο, το ευρωπαϊκό, τους αντίστοιχους χάρτες και βλέπετε ότι η περισσότερη Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ενώπιον ενός μεγάλου τρίτου ή τέταρτου κύματος της επιδημίας. Ο αριθμός των τεστ και ο δείκτης θετικότητας παραμένουν σημαντικοί δείκτες. Κάθε Πέμπτη δημοσιεύονται και αυτοί. Προσπαθούν οι χώρες να κάνουν περισσότερο εργαστηριακό έλεγχο. Βλέπετε πώς συγκρίνεται ανά 100.000 πληθυσμού η πατρίδα μας. Όσο πιο βαθύ χρώμα βλέπετε, τόσο υψηλότερος ο αριθμός των τεστ ανά 100.000 πληθυσμού και το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει τον δείκτη θετικότητας πάνω από 4%. Φυσικά, οι δείκτες χρήζουν συνδυασμό και με άλλα δεδομένα και χρησιμοποιούμε στην καθημερινή επιτήρηση πολλαπλούς άλλους δείκτες, όπως η ηλικιακή κατανομή, οι δείκτες των εισαγών στα νοσοκομεία, τα εξιτήρια, οι νέες διασωληνώσεις, το υγειακό φορτίο στα λίμματα και η περίφημη υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη που είναι χάρτης θερμοκρασίας. Όσο πιο κόκκινο και βαθύτερο κόκκινο είναι το χρώμα, τόσο περισσότερες περιπτώσεις της νόσου και καταγεγραμμένα κρούσματα έχετε στις αντίστοιχες ηλικιακές κατανομές. Βλέπετε πώς ανοίγει η ψαλίδα τις τελευταίες εβδομάδες και πώς έχουμε μια επιδημία που προσβάλλει αυτό το ενεργό κομμάτι του πληθυσμού της ηλικίας 20 με 50 ετών. Βλέπετε πώς το κόκκινο απλώνεται και δείχνει τη διασπορά της επιδημίας σε αυτό το νέο και ενεργό πληθυσμό. Αντίστοιχη ακριβώς εικόνα έχουν οι περισσότερες χώρες του κόσμου και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διαχειλέων της κυρίας Γουαλένσκι, της Προέδρου του CDC, των ΗΠΑ, την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ είναι οι νέες εισαγωγές. Έχουμε φτάσει περίπου τις 500 εισαγωγές την ημέρα στα νοσοκομεία μας. Βλέπετε κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ, το πόσο διαφορετική είναι η γωνία της καμπύλης σε σχέση με την καμπύλη τον Νοέμβριο. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί φυσικά αφορά νεότερα άτομα, τα οποία κατά τεκμήριο νοσούν και ελαφρότερα, αλλά δεν είναι άμυρα των επιπλοκών της νόσου και δυστυχώς σε σπάνιες περιπτώσεις και του θανάτου. Εδώ είναι νέες νοσηλίες έναντι των εξιτηρίων. Όταν οι δύο καμπύλες, η πορτοκαλί που είναι τα εξιτήρια με την μπλε που είναι οι νέες νοσηλίες, απομακρύνονται, αναμένεις περαιτέρω πίεση στο σύστημα υγείας. Και βλέπετε πώς απομακρύνονται τις τελευταίες μέρες. Εδώ είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων στην επικράτεια, ο οποίος και αυτός ανέβηκε σε επίπεδα
πολύ περισσότερα από τα επίπεδα του δευτέρου κύματος στη χώρα μας. Εδώ είναι η επιτήρηση του Υγειακού Φορτίου στα Λίματα, μια συντονισμένη εθνική προσπάθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, τον καθηγητή τον κύριο Θωμαίδη και την ομάδα του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Πρίτανη τον κύριο Παπαϊωάννου και την ομάδα του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Βλέπετε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, αυτά είναι δεδομένα της 1ης Απριλίου, πώς αυξάνεται η παρουσία του ιού στα λίματα. Τα οποία λίματα τα χρησιμοποιούμε και για ένα άλλο σκοπό, την ανίχνευση των παραλλαγών, των variants του ιού, για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Εδώ είναι η καμπύλη των καταγεγραμμένων θανάτων ανά Ήπειρο και βλέπετε πάλι πώς πλήρωσε η ανθρωπότητα και ιδιαίτερα η Αμερικανική Ήπειρος, η Λατινική Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη το τίμημα αυτής της πανδημίας σε σχέση με τα κρούσματα. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση της καμπύλης αυτής σε σχέση με την καμπύλη των κρουσμάτων ήταν ότι στο δεύτερο κύμα η αναλογία των θανάτων σε σχέση με τα καταγεγραμμένα κρούσματα ήταν μικρότερη. Εδώ είναι ο κυλιόμενος μέσος 7 ημερών των θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού την 1η Απριλίου. Βλέπετε, ήταν γύρω στις 6 ανά εκατομμύριο του πληθυσμού μας. Και εδώ βλέπετε έναν δείκτη πολύ σημαντικό για τις πολιτικές δημόσιας υγείας, το περίφημο infection fatality rate. Είναι η πιθανότητα θανάτου για ένα άτομο που έχει μολυνθεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί και εδώ υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουν γίνει εκτιμήσεις βάσει μελετών αντισωμάτων, οι περίφημες πληθυσμιακές οροεπιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες είναι 7 ή 8 διαφορετικών κατηγοριών, από μελέτες σε ορό αναρωνίοντος, από μελέτες σε υγιείς εθελοντές αιμοδότες, από μελέτες σε ορούς που έχουν απομείνει στα νοσοκομεία, από ανθρώπους που έχουν επισκεπτεί τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, από τυχαίες πληθυσμιακές μελέτες. Και εξειδικεύουν αυτό τον περίφημο δείκτη ανά ηλικία και φύλο. Βλέπετε εδώ μια μελέτη από την Ισπανία, η οποία αφορούσε το πρώτο κύμα. Ήταν μελέτη αντισωμάτων και έδειξε αυτό τον δείκτη να είναι στο 1,1 με 1,4%, σαφώς υψηλότερο από τον αντίστοιχο δείκτη για τη γρήπη. Σε άνδρες ήταν πραγματικά δύο φορές επί αυτός ο αριθμός σε σχέση με τις γυναίκες. Και η ηλικία άνω των 80 ετών συσχετιζόταν με ένα κίνδυνο θανάτου της τάξης του 12 με 16% για τους άνδρες και της τάξης του 5 με 7% για τις γυναίκες. Αντίστοιχη μελέτη στην πατρίδα μας, από την ομάδα της κυρίας Σίψα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδειξε, βλέπετε, με μαθηματικά μοντέλα και εκτιμήσεις αριθμών, ένα infection fatality rate της τάξης του 1,1%. Αυτή είναι η καταγραφή από τη ΣΥΠΑ, από το αμερικανικό CDC και βλέπετε μια επιδημία, πόσο προχωράει η ηλικία, αυξάνει ο αριθμός θανάτων ανά ένα εκατομμύριο λοιμώξεις. Φτάνει μέχρι το ποσοστό των 90.000 θανάτων ανά ένα εκατομμύριο λοιμώξεις. Εδώ όμως θέλω να κάνω μια σύγκριση. Μια σύγκριση της πιθανότητας αυτής με την πιθανότητα να παρουσιάσει κανείς μια ανεπιθύμητη ενέργεια του τύπου θρομβώσεως με το εμβόλιο της Οξφόρδης, για την οποία πάλι γίνεται πολύς λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 1 προς 100.000. Στο χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Φυσικά, και δεν είμαστε αντίθετοι με την φαρμακοεπαγρύπνηση, δεν είμαστε αντίθετοι με την εφαρμοσμένη έρευνα που στοχεύει στην ανακάλυψη των μηχανισμών και αυτή τη στοχευμένη και εφαρμοσμένη έρευνα καλλιεργεί και προάγει και η Ακαδημία Αθηνών. Εν τούτης όμως πρέπει να αναφερθούμε στο τεράστιο συγκριτικό όφελος του εμβολιασμού σε σχέση με την πιθανότητα της ανεπιθύμητης ενέργειας. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το εμβόλιο MMR, το εμβόλιο κατά της Σιλαράς, έχει ζωντανό εξασθενημένο ιό. 1 στις 40.000 εμβολιασμένους αναπτύσσει θρομβοκυταροπενία και πορφύρα, αιμορραγική διάθεση. Η πιθανότητα κάποιος από 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους τις 28 ημέρες μετά το εμβόλιο να πάθει τροχαίο ατύχημα είναι 1 στις 10.000. Άρα τα πάντα στην κοινωνία μας πρέπει να τα βλέπουμε συγκριτικά. Και ασθένειες όπως η πολιομελίτιδα και η λαρά έφτασαν στο σημείο της εξαφάνισης βάσει των εμβολίων. Τα εμβόλια αποτελούν έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους η ζωή μας έχει παραταθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Πρέπει να τα ερευνούμε μεθοδικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα νέο εμβόλιο. Δεν πρέπει όμως να τα αδικούμε στις συγκρίσεις που κάνουμε. Ο έλεγχος της περιβάλλουσας στην νησιμότητα είναι ένα άλλος τρόπος να παρακολουθεί κανείς την παραπάνω από το αναμενόμενο νησιμότητα με ειδικούς μαθηματικούς τρόπους. Αυτή είναι η πατρίδα μας την τελευταία εβδομάδα Μαρτίου και Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η διαφάνεια μόνη της δείχνει την επιτυχημένη αντιμετώπιση της επιδημίας τότε στην πατρίδα μας, όταν όλοι ήμασταν σαν μια γροθιά απέναντι στον κοινό εχθρό. Αυτή είναι η εικόνα, η αναμενόμενη, θέλω να το πω αυτό, εικόνα μιας επιδημίας η οποία έχει κουράσει τους πάντες, τους επιστήμονες, βέβαια εμείς είμαστε όσο πιο ακούραστοι μπορούμε και οι γιατροί ακόμα περισσότερο, στα νοσοκομεία, και φυσικά και τον κόσμο, ο οποίος πλέον δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τα μέτρα. Μια επιδημία που ακόμα και τώρα ταλαιπωρεί με τρίτο και τέταρτο κύμα και οδηγεί σε παραπάνω από την αναμενόμενη θνησιμότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάσταση την τρίτη εβδομάδα του 2021 είναι αριστερά. Η κατάσταση την 11η εβδομάδα του 2021 είναι δεξιά. Έχει αρχίσει και η χώρα μας και καταγράφει τους θανάτους. Αυτούς τους θανάτους για τους οποίους ισχύει και το περίφημο αδύνατο πένθος. Ένας θάνατος πολλές φορές σε αφόρητες συνθήκες μοναξιάς, ένας θάνατος που αφορά δικούς μας συγγενείς ή φίλους και δεν πρέπει να αγνοηθεί. Προχωράω στον περίφημο βασικό ή ενεργό ρυθμό αναπαραγωγής. Είναι ο αριθμός των ατόμων στους οποίους θα μεταδώσει ένα μολυσμένο άτομο τον ιό, χωρίς μέτρα είναι το περίφημο R0 ή ρο0, ενώ με εφαρμογή περιοριστικών μέτρων ή μέτρα που αφορούν την κινητικότητα του πληθυσμού και τις επαφές, είναι ο ενεργός ρυθμός, το περίφημο RTAF. Η τιμή για την Ελλάδα στο πρώτο κύμα, όταν ξεκίνησε, ήταν στο 2,38. Με την εφαρμογή των μέτρων έπεσε γρήγορα κάτω από το 1 και διατηρήθηκε κάτω από το 1. Γιατί κάποιοι λένε ότι έπεσε πριν την εφαρμογή των μέτρων. Φυσικό ήταν να φοβηθεί ο κόσμος και να μαζευτεί. Το διατηρήθηκε όμως, οφείλεται στα μέτρα. Εδώ βλέπετε τι σημαίνει πρακτικά το ρο0 και πόσοι μολύνονται από 1.000 ασθενείς, εάν αυτό είναι στο 1,1 παρακαλώ, όχι καμιά τεράστια τιμή, μέσα σε 60 μέρες. Όταν λοιπόν ξεκινάς με 1.000 ασθενείς, σε 60 μέρες με ρο0 1,1 φτάνεις στους 25.000 ανθρώπους να έχουν μολυνθεί. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα στην πατρίδα μας, στην επικράτεια, κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα για να προβλέψουμε τι θα γίνει. Τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο στο συνολικό αριθμό των κρουσμάτων, γιατί είναι αβέβαιος όπως σας έδειξα, αλλά κυρίως στον αριθμό των διασωληνωμένων και των θανάτων. Σκληροί, αδιαπραγμάτευτοι δείκτες. Ούτε καν στα κρεβάτια της ΜΕΤ. Το χρησιμοποιούμε και εκεί, αλλά ξέρετε ότι και εκεί εξαντλούνται οι ικανότητες ενός συστήματος υγείας μπροστά σε ένα τέτοιο ιό. Χρησιμοποιούμε λοιπόν εδώ τις διασωληνώσεις. Σας δείχνω εδώ στην επικράτεια. Ο περίφημος δείκτης ήταν στο 0,97. Σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη ήταν στο 1,08, κοντά στο 1,1 που σας έδειξα. Και βλέπετε μια μακροπρόθεσμη σε εισαγωγικά πρόβλεψη και προβολή, οι οποίες παραμένουν και είναι εκτιμήσεις. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε αυτή την επιδημία μόνο βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις μπορείς να κάνεις. Γιατί όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τη συμπεριφορά μας, η οποία αλλάζει. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι μπορεί να φτάσουμε και τις 1.000 κλίνες μεθ κοντά στο Μάιο, εάν το ρο-ταφ ανεβεί στο 1,1. Χρησιμοποιούμε μοντέλα για να εκτιμήσουμε κατά πόσον αξιόπιστες είναι αυτές οι εκτιμήσεις και βλέπετε ότι οι εκτιμήσεις μας είναι κοντά στους πραγματικούς αριθμούς που εκφράζονται με τα έντονα χρώματα σε αυτές τις καμπύλες. Το Ευρωπαϊκό CDC, μετά από όλα αυτά που σας είπα, τι λέει? Λέει ότι οι δείκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοναδικό μέτρο σύγκρισης μεταξύ των χωρών. Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή στην επιστημονική αλήθεια όταν μιλούμε για συγκρίσεις. Ας περάσουμε στο κεφάλαιο της ανοσίας. Θα σας πω για μηχανισμούς, για αντισώματα, θα σας πω για τη διάρκεια. Συμμετέχουν όλοι οι μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπου,
με πολύ σημαντική συμμετοχή των αντισωμάτων και δι' των εξουδετερωτικών αντισωμάτων, όπως τα ονομάζουμε στην επιστήμη, των ταφ λεμφοκυττάρων, και φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή ταφ κυταρική απόκριση και είναι ίσως πιο σημαντική από τα αντισώματα, σύμφωνα με τελευταίες δημοσιεύσεις. Δυστυχώς, η ανεπαρκής ταφ κυταρική απόκριση έχει συσχετιστεί με την αύξηση της ηλικίας και φυσικά με την κακή έκβαση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Παίζει ρόλο η προϋπάρχουσα ανοσία και φυσικά με μελέτες όπως αυτές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα σε μια σημαντική εμβληματική δράση που ξεκίνησε από τον ακαδημαϊκό τον κύριο Θάνο και τον καθηγητή τον κύριο Δερμιτζάκη. Μελετούμε και εμείς την ετερογένεια στην απόκριση με βάση παράγοντες ξενιστή, το φύλο και την εθνικότητα βέβαια στο εξωτερικό κυρίως. Η τοπική ανοσία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, η ανοσία στις ρινικές θαλάμες, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται στις μετρήσεις αίματος. Είναι κάτι σημαντικό στο οποίο έχει επενδυθεί σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης έρευνας σε παγκοσμίου φήμης περιοδικά. Η διασταυρούμενη ανοσία. Εδώ σας παρουσιάζω τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα από τουλάχιστον 5 μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη, όπου λεμφοκύτταρα από 20 έως 50% μη εκτεθειμένων στον ιό ανθρώπων έδειξαν σημαντική δράση έναντι πεπτιδιακών αντιγόνων του πανδημικού ιού. Άρα, υπάρχει προϋπάρχουσα κυταρική ανοσία, η οποία πιθανώς επιδρά στη συνολική ανοσία του γενικού πληθυσμού. Πολλοί μου λένε ότι μετά από τη λίμωξη, γιατρέ μου, πήγα και έλεγξα τον τίτλο αντισωμάτων και αυτός ευρέθη χαμηλός. Αυτή η μείωση του επίπεδου αντισωμάτων δεν αντικατοπτρίζει την εξουδετερωτική τους δράση. Σε μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν πολύ πρόσφατα σε παγκοσμίου φήμης περιοδικά, δείχνουν ότι διατηρείται αυτή η εξωτερική δράση σε σημαντικό βαθμό, η οποία βέβαια συνεπικουρείται και από τα ταφ κύτταρα. Και φαίνεται εδώ στην πρώτη και στη δεύτερη κολόνα του κάτω διαγράμματος η συσχέτιση με την αρχική κατάσταση ανοσίας. Τα ταφ κύτταρα είναι μάλλον πιο σημαντικά και η ταφ κυταρική ανοσία παραμένει και εν απουσία των αντισωμάτων. Τα ειδικά ταφ κύτταρα μνήμης έχουν ανιχνευθεί αρκετούς μήνες μετά, με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ας και 8 μήνες μετά την αρχική λίμωξη. 100% των ατόμων με σοβαρή νόσο φαίνεται ότι τα έχει, 87% των ατόμων με προηγούμενη ήπια νόσο φαίνεται ότι τα έχει, σε μια πολύ σημαντική μελέτη, ένα 32% των μελών οικογενείας με έκθεση τα είχε και περίπου 16% των υγιών ενηλίκων κατά αντιστοίχηση με την αναφορά που έκανα προηγουμένως για διασταυρούμενη προστασία και προϋπάρχουσα ανοσία. Εδώ είναι μια μελέτη από το περιοδικό Science, η οποία έδειξε ότι τουλάχιστον το 95% των ανθρώπων διατηρεί το μια σημαντική ανοσία για 5 μήνες τουλάχιστον σε 3 από τα 5 σημαντικά σκέλη της ανοσίας, όπως φαίνεται πολύ ωραία σε αυτό το διάγραμμα. Πόση αλήθεια έχουν μολυνθεί με μαθηματικά μοντέλα ή με μελέτες αντισωμάτων, με όλα τα προβλήματα που σας ανέφερα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει σημαντική υποεκτίμηση, ήδη από την αρχική φάση. Αριστερά είναι τα αναφερόμενα κρούσματα στην πρώτη φάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεξιά τα κρούσματα μετά τις εκτιμήσεις, τουλάχιστον 10 φορές παραπάνω. Εδώ είναι μελέτη σε 15 χώρες, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τουλάχιστον 6 φορές παραπάνω. Εξαρτάται βέβαια από πολλαπλούς συγχυτικούς παράγοντες και σφάλματα, όπως γράφει εδώ ο καθηγητής Ιωαννίδης, όπως οι εργαστηριακές μέθοδοι, η αξιοπιστία των μετρήσεων, η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων, οι ηλικιακές κατανομές, η στατιστική διόρθωση για παράγοντες κινδύνου, οι πληθυσμιακές διαφορές της θνητότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και φυσικά προϋπάρχουσα ανοσία και προσθέτω εγώ και πλέον και ο εμβολιασμός. Στην πατρίδα μας είχαμε ένα πολύ μικρό πρώτο κύμα της νόσου, χάρη στη συμπεριφορά όλων μας.
χαμηλά ποσοστά λίμωξης της τάξης του 0,36%. Οι ηλικιωμένοι άνω των 70 είχαν περίπου τριπλάσια παρουσία αντισωμάτων. Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών είχαν παραπάνω οροεπιδημιολογική θετική εικόνα και για κάθε ένα κρούσμα υπολογίσαμε τουλάχιστον 10 ακόμη. Αυτά είναι δεδομένα που δείχνω για πρώτη φορά. Αφορούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Είναι ομάδα, κοινή ερευνητική ομάδα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον καθηγητή κύριο Χατζηχριστοδούλου, που δείχνει την κατάσταση της ανοσίας στο τέλος Δεκεμβρίου στην πατρίδα μας περίπου στο 10%. Γίνεται πολλής λόγος για το self-test και τη δοκιμασία αυτοδιάγνωσης στο σπίτι τις τελευταίες εβδομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια σημαντική πληροφορία που θέλω να την ξέρετε εν όψη αυτής της δοκιμασίας, η οποία βλέπετε συγκρίνεται με το κόκκινο διάγραμμα, το γκρι διάγραμμα. Το κόκκινο διάγραμμα αφορά το ταχύ αντιγόνου και το γκρι διάγραμμα την PCR. Το σημαντικότερο μήνυμα ίσως από αυτή τη διαφάνεια είναι ότι αν έχω συμπτώματα και το self-test είναι αρνητικό, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνω επαναληπτικό έλεγχο. Δεν με εξασφαλίζει. Έτσι. Δεν πρέπει να εμπιστευτούμε μια δοκιμασία χωρίς να ξέρουμε τους κανόνες λειτουργίας της. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ενημερωθείτε προσεκτικά για το πώς χρησιμοποιείται αυτή η δοκιμασία και τι ακριβώς σημαίνει. Θα υπάρξει επικοινωνιακή καμπάνια. Φαίνεται από μελέτες του εξωτερικού ότι ακόμα και αν το 75% των ανθρώπων τη χρησιμοποιήσει λανθασμένα, και αν μόνο ένα 25% των ανθρώπων από αυτούς που την χρησιμοποιήσουν απομονωθούν στο σπίτι, θα εξακολουθήσει να έχει όφελος. Μαθηματικές εκτιμήσεις, που πάντα έχουν αβεβαιότητα. Περιμένουμε όμως όφελος από την εφαρμογή της δοκιμασίας στο γενικό πληθυσμό και βλέπετε ότι πολλά κράτη στον κόσμο εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο περαιτέρω πρόληψης της διασποράς της νόσου. Πάμε λίγο στις μεταλλάξεις. Έχουν βγει κριτήρια για το τι ονομάζουμε μεταλλάξεις ή παραλλαγές ανησυχίας με ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα, με ανησυχία για την επιστημονική κοινότητα και υψηλών επιπτώσεων για τη δημόσια υγεία. Τελευταία αναφορά από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αύξηση της μεταδοτικότητας, η οποία οδηγεί σε επιδείνωση επιδημιολογικής εικόνας. Η αύξηση της παθογονικότητας, αλλαγή στην κλινική εικόνα, πιο σοβαρή κλινική εικόνα. Η μείωση στην αποτελεσματικότητα των μέτρων δημόσιας υγείας και η μείωση στην αξιοπιστία των διαθέσιμων τεστ, εμβολίων και φαρμάκων. Αυτά καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο μια υποκατηγορία εξαιρετικά υψηλού ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία. Εδώ σας δείχνω ένα υποθετικό σενάριο όπου κάθε στέλεχος αρχίζει με 10.000 λοιμώξεις και έχουμε ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος με την πράσινη καμπύλη και ένα πιο θανατηφόρο στέλεχος με την κόκκινη καμπύλη. Και βλέπετε το πιο μεταδοτικό στέλεχος γρήγορα οδηγεί σε περισσότερους θανάτους λόγω της εκθετικής αύξησης των κρουσμάτων στην κοινωνία μας. Το βλέπουμε χαρακτηριστικά και με τη Βρετανική παραλλαγή. Από τις πρώτες μεταλλάξεις που παρατηρήθησαν ήταν η μετάλλαξη στη θέση 6-14. Βλέπετε από το τέλη του Φεβρουαρίου του 2020 γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο με το πορτοκαλί χρώμα. Αυτή η μετάλλαξη οδήγησε σε διάφορες μαθηματικές παρατηρήσεις. Αυτή είναι μια παρατήρηση από την ομάδα του καθηγητού και ακαδημαϊκού του κ. Φωκά, ο οποίος παρατηρώντας τη διαφορά στις επιδημικές καμπύλες των αναφερομένων περιπτώσεων της νόσου παύλα κρουσμάτων σε σχέση με τους θανάτους, είδε μια διαφορά στην εξέλιξη των θανάτων σε σχέση με το στέλεχος και την καταγραφή των κρουσμάτων και θεώρησε και έκανε την υπόθεση ότι κυκλοφορεί ένα στέλεχος με υψηλότερη μεταδοτικότητα και μικρότερη θνητότητα. Αποδείχθηκε από κάποια πειράματα που δημοσιεύτηκαν σε πολύ μεγάλα περιοδικά ότι αυτή η μετάλλαξη, αυτή η παραλλαγή, γιατί καμιά μετάλλαξη συνήθως δεν πάει μόνη της, όταν συσχετίστηκαν αλληλουχίες του ιού με κλινικά αρχεία, δεν συσχετίστηκε με κλινική βαρύτητα. Μια μετάλλαξη που είχε μεταδοτικότητα και οδήγησε σε μεγάλα δεύτερα κύματα σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση, χθες το βράδυ, σε παγκόσμιο επίπεδο, που δείχνει μια ποικιλομορφία των παραλλαγών του ιού, η οποία είναι διαφορετική από Ήπειρο σε Ήπειρο. Φαίνεται ότι
η Βρετανική, δεν θα πρέπει να τη λέμε Βρετανική, γιατί έχει υιοθετηθεί συγκεκριμένη ονοματολογία, αλλά επειδή ο κόσμος την ξέρει έτσι, την αναφέρουμε έτσι, είναι η κύρια επικρατούσα παραλλαγή. Άρα αυτή η παραλλαγή θεωρείται παραλλαγή ιδιαιτέρου ανησυχίας και τουλάχιστον 50% πιο μεταδοτική και πιθανότατα προκαλεί και σοβαρότερη νόσο. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτήν την παραλλαγή. Αυτό είναι το επίσημο της όνομα, το Β117. Στα πλαίσια της αποφυγής στίγματος, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ζητήσει να μην αναφέρεται ως Βρετανική. Δυστυχώς το στίγμα είναι ένα από τα προβλήματα αυτής της πανδημίας. Το ζήσαμε και στην πατρίδα μας και προσπαθήσαμε σαν επιστήμονες να μείνουμε μακριά από αυτό. Έχει μεγάλη διασπορά σε 114 χώρες σε όλο τον κόσμο. Έχει αυξημένη συγγένεια για τον υποδοχεία του ιού. Βλέπετε εδώ πέρα πώς σταδιακά επεκράτησε στο 100% περίπου στην Πάνω Καμπύλη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανεβαίνει στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες καταγράφεται, όπως και στην πατρίδα μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από αυτή την πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Cell, ανεβαίνει με ένα ρυθμό 7,5% ανά ημέρα και υπολογίζουν ότι μέσα σε αυτές τις τρέχουσες εβδομάδες θα είναι η επικρατούσα παραλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας σε σχέση με τις άλλες μορφές του ιού, με ένα σχετικό κίνδυνο περίπου 1,34, δεδομένα από την Αρχή Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έλαβε υπόψη και διαφορές ανά φύλο, ηλικία, εθνικότητα, τόπο κατοικίας και εβδομάδα διάγνωσης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις για υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων με επαναμόλυνση από αυτό τον ιό. Φαίνεται ότι η αρχική λίμωξη από τα προηγούμενα στελέχη προσφέρει διασταυρούμενη προστασία. Εδώ βλέπετε την καμπύλη του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία όταν έγινε η ανάλυση, φάνηκε 61% υψηλότερος κίνδυνος θανάτου, ανέλησαν 1.100.000 περιπτώσεις της νόσου και περίπου 5.000 θανάτου, ενώ ο απόλυτος κίνδυνος θανάτου για έναν άνδρα ηλικίας 55 με 69 ετών αυξήθηκε από το 0,6% στο 0,9% εντός 28 ημερών από τη διάγνωση. Θα έχει επίδραση στα εμβόλια. Φαίνεται από πολλαπλές δημοσιεύσεις, τις οποίες δεν έχω χρόνο να σας αναλύσω, ότι θα έχει μικρή έως ελάχιστη επίδραση στην εξουδετερώση του ιού. Και αυτό έχει αποδειχθεί τόσο από ορούς ανθρώπων που έχουν αναρρώσει, όσο και από ορούς εμβολιασμένων ανθρώπων. Δύο λόγια για τη μετάλλαξη της Αφρικής, της Νότιας Αφρικής. Έχει και αυτή επιστημονικό όνομα και προσπαθούμε να αποφεύγουμε, αλλά έτσι την ξέρει ο κόσμος. Έχει μια παγκόσμια κατανομή πλέον σε 68 χώρες. Έχουν βρεθεί περιπτώσεις της και στην πατρίδα μας. Στη Νότια Αφρική επεκράτησε από τον Αύγουστο του 2020. Ήταν 50% πιο μεταδοτική από το προηγούμενο στέλεχος, όχι βέβαια το Βρετανικό, με το οποίο δεν έχει συγκριθεί, αλλά γρήγορα, όπως βλέπετε στο διάγραμμα αριστερά, επεκράτησε στη Νότια Αφρική. Αυτή φαίνεται ότι έχει μια επίδραση στη φυσική ανοσία και την ανοσία μέσω εξουδετερωτικών αντισωμάτων από τα εμβόλια. Ένα 48% των ατόμων με ιστορικό λίμωξης δεν είχαν ανιχνεύσει μη δράση εξουδετέρωση σε πειράματα που δημοσιεύθηκαν. Και σε πειράματα σε ορούς από εμβολιασμένους, βλέπετε ότι τουλάχιστον για ένα από τα δύο mRNA εμβόλια ήταν περίπου συγκρίσιμη η εξουδετέρωση, ενώ για το άλλο ήταν περίπου 6 φορές μικρότερη. Παρ' όλα αυτά, ήταν παραπάνω από το όριο που αναμένει κανείς ανοσιακή δράση. Και ακόμα καλύτερα, τα ΤΑΦ κύτταρα σε αυτή την τελευταία και πολύ πρόσφατη δημοσίευση, 30 Μαρτίου του 2021, φαίνεται ότι εξακολουθούν να δουλεύουν και εναντίον των παραλλαγών. Άρα, αισιόδοξα νέα. Το Ιατροβιολογικό Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, συνεχίζει τη δουλειά, την έρευνα, μέσω και της εμβληματικής δράσης, αλλά και ενός εθνικού δικτύου που εποπτεύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις μεταλλάξεις, ο καθηγητής ο κύριος Θάνος και η ομάδα του, σε συνεργασία με άλλους διαπρεπείς επιστήμονες, τον καθηγητή τον κύριο Σταματόπλο από τη Θεσσαλονίκη, τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνα από την Κρήτη και άλλους που χάρη χρόνο δεν αναφέρω, από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει αλληλουχίσει χιλιάδες γονιδιώματα του ιού από όλη την Ελλάδα και δείχνει βέβαια αυτή την επικράτηση του Βρετανικού στελέχους σε όλη την επικράτεια και τη σταδιακή του σημαντικότατη αύξηση. Και εδώ βλέπετε την κατανομή των στελεχών ανά ημερομηνία θετικοποίησης, αυτή τη σταδιακή εξάπλωση του στελέχους στην πατρίδα μας.
η οποία είναι και πίσω βέβαια από αυτή τη σημαντική διασπορά που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Δύο λόγια για τις θεραπευτικές επιλογές. Σαν κλινικός γιατρός δεν θα μπορούσα να τις αφήσω απ' έξω. Θα πω εδώ ότι δυστυχώς σήμερα, ένα χρόνο μετά, δεν έχουμε ακόμα θεραπευτική επιλογή με δραστικό αντιοικό στην πρώιμη φάση της νόσου. Είναι δυστυχώς μια απογοήτευση. Για μας που βλέπουμε τόσους ανθρώπους που αναζητούν βοήθεια στο πρώιμο στάδιο της νόσου, σε ένα στάδιο που ένα αντιοικό που θα είχε καλή δράση θα βοηθούσε για να μην εξελιχθεί ο ιός, ένας RNA ιός. Άρα όσο πιο γρήγορα τον χτυπήσεις, τόσο πιο αποτελεσματική και καλύτερη θα είναι η έκβαση. Εμείς λέμε τους ανθρώπους στο στάδιο, βλέπετε, 2 της πνευμονίας ή στο στάδιο 3, ακόμα χειρότερα, της υπερφλεγμονής, μετά την 7η και 10η μέρα της πορείας στον χρόνο αυτού του ιού. Εκεί έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια αντιοικά, η κορτιζόνη και το οξυγόνο. Ένα χρόνο μετά, ακόμα ερευνούμε τι βοηθά και τι όχι. Φάρμακα όπως τα κορτικοστεροειδή παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Φάρμακα για τα οποία χρησιμοποιείται ο μηχανισμός διόρθωσης στα γονίδια, έχουν ελπίδα, αλλά δεν έχουμε βρει τρόπο να τα βάλουμε στα κύτταρα. Έτσι, όπως η τεχνική CRISPR. Φάρμακα όπως η ιντερφερόνη λάμδα, σε αυτή την μη καλά κουρδισμένη ανοσιακή απόκρουση του οργανισμού, και εδώ είναι πάλι μελέτη από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και από την ομάδα του κυρίου Ανδρεάκου, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Immunology, δείχνουν ότι αυτή η μη καλά κουρδισμένη ανοσία με κάποιο τρόπο πρέπει να ρυθμιστεί καλύτερα, και εδώ έχει προταθεί ο θεραπευτικός ρόλος της ιντερφερόνης λάμδα. Τα εμβόλια είναι η ορατή λύση για τον περιορισμό. Σας ξαναδείχνω το παράδειγμα του Ισραήλ. Τη μείωση των σοβαρών νοσηλιών, τη μείωση των θανάτων από την νόσο. Σας δείχνω το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου περισσότερα από 31 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου. Και περισσότερα από 18 εκατομμύρια δόσεις είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης. Βλέπετε, το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον έχει την καλύτερη επιδημιολογική εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Και άρχισε και αυτό να εμβολιάζει εν μέσω ενός μεγάλου τρίτου κύματος. Ποιες είναι οι προοπτικές μας για το μέλλον? Η κατανόηση προϋποθέτει την αντίληψη της παρούσας κατάστασης. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν αυτές τις προβλέψεις? Είναι η εξέλιξη του ιού και οι παραλλαγές για τις οποίες σας είπα 2 λόγια. Είναι η ανοσία και η διάρκειά της. Προσπάθησα να αναφερθώ στο τι είναι επιστημονικά γνωστό. Είναι η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, φυσικά και όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα. Και η τήρηση των μέτρων της υγιεινής και της απόστασης μέχρι να επιτύχουμε αυτή την καλή εμβολιαστική κάλυψη. Στις περισσότερες χώρες, το δεύτερο κύμα στην Ευρώπη, το κύμα του Νοεμβρίου, οδήγησε σε απώλεια ελέγχου της πανδημίας. Ακόμα και σε αυτές που είχαν μια σχετικά επιτυχή αντιμετώπιση του πρώτου κύματος. Οι συνέπειες ήταν τεράστιες στη σωματική, στην πνευματική υγεία και λόγω του ιού και λόγω των περιοριστικών μέτρων. Το lockdown είναι μια σφυριά στο κεφάλι και όλοι προσπαθούμε να βρούμε χειρουργικούς τρόπους αντιμετώπισης της επιδημίας με όσο το δυνατόν λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, αλλά και πνευματικές συνέπειες, συνέπειες στην πνευματική υγεία του πληθυσμού. Σύμφωνα με επικοινωνίες με καθηγητάς ψυχιατρικής από την Ελλάδα που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχη έρευνα, ένα 15% παραπάνω άγχος παρουσιάζεται στον γενικό πληθυσμό από αυτή την ιστορία του τρίτου κύματος. Υπάρχουν λοιπόν και τεράστιες πνευματικές συνέπειες, οι οποίες οδηγούν βέβαια και μια συμμόρφωση η οποία είναι εξαιρετικά χαμηλή, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Το τρίτο κύμα όμως είναι εδώ, με σημαντικές αυξητικές τάσεις. Και δώστε την προσοχή σας, είναι μόνο η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική. Βλέπετε αυτή την τεράστια αύξηση σε πάρα πολλές χώρες. Είναι τα variants, φυσικά. Είναι η μεγαλύτερη διασπορά σε νεότερους πληθυσμούς που δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα, ενδεχομένως. Πρέπει να δούμε περισσότερα δεδομένα γι' αυτό. Βγήκε η πρόεδρος του Αμερικανικού CDC, η κυρία Γουαλένσκι, και ανακοίνωσε αυτό ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ηλικίες 20 με 50, που πρέπει επιτέλους με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει η κοινωνία. Έτσι. Είναι η πτώση της συμμόρφωσης γενικότερα. Είναι οι εμβολιασμοί και το γενικότερο πνεύμα χαλάρωσης από τους εμβολιασμούς. Ναι,
αυτό είναι το μέλλον μας, αλλά δεν είναι η ώρα. Πρέπει με πολύ προσεκτικό τρόπο να γίνει αυτή η μετάβαση στην κοινωνία με μια μεγαλύτερη ελευθερία. Είναι η επίδραση της εποχικότητας, για την οποία έχει μιλήσει και γράψει ο καθηγητής, ο κύριος Ζερεφός, ο ακαδημαϊκός. Πολλαπλές παράμετροι εξηγούν αυτή την μεταβλητότητα, η οποία οφείλεται στην εποχικότητα και έχει φαίνεται να κάνει σχέση, κύριε καθηγητά, με την επίδραση της περιόδου ακτινοβολίας και φυσικά και με άλλες παραμέτρους, πολλαπλές παραμέτρους, όπως ακόμα και η επίδραση στην ανοσία του ξενιστή από τις κλιματικές συνθήκες. Εσείς γράψατε πρώτος σε αυτή την πιθανή επίδραση της αλλαγής του κλίματος σε μελλοντικές πανδημίες για το λιώσιμο των πάγων. Για αυτή την σημαντική συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, η οποία μπορεί να φέρει στο προσκήνιο παλαιοϊούς, όπως ο περίφημος ιός, συγγνώμη πρέπει να το διαβάσω, 30.000 λέει, έτη έχει ηλικία και λέγεται Pathovirus Cybericum. Οι ιοί οι οποίοι είναι μολυσματικοί, διατηρούν τη μολυσματικότητά τους και μπορεί να τους ξαναδούμε στο προσκήνιο από αυτές τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Πόσοι πρέπει να εμβολιαστούμε, δεν θα σας απασχολήσω με μαθηματικές εκτιμήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 45-85%, λαμβάνουν υπόψη τους τη φυσική ανοσία για την οποία σας μίλησα, την γενική ανοσία από την πορεία της επιδημίας στον πληθυσμό, λαμβάνουν υπόψη τους την εμβολιαστική επάρκεια και υπολογίζουν βέβαια την εμβολιαστική κάλυψη που είναι απαραίτητη για να έχεις αυτό που ονομάζουμε συλλογική ανοσία. Κυμαίνεται από 45-85%. Και είναι το παραπάνω νούμερο αφορά μια κοινωνία στην οποία δεν εμβολιάζουμε τα παιδιά, τα οποία ευτυχώς περνούν την νόσο ελαφρύτερα. Έχουμε όμως και εκεί αισιόδοξα μηνύματα, πάλι από το Ισραήλ, μελέτη που δεν σας δείχνω, αλλά ο εμβολιασμός των ενηλίκων λίγες εβδομάδες μετά οδήγησε σε σημαντική πτώση της επίπτωσης της νόσου σε ηλικίες κάτω των 16 ετών στο Ισραήλ, σε μια μελέτη που έγινε σε περισσότερες από 200 κοινότητες στο Ισραήλ, με χαμηλή επίπτωση της νόσου, προσπαθώντας να αποφύγουν το σφάλμα τα παιδιά να είχαν νοσήσει ήδη. Ποιες είναι οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προσπαθώντας κανείς να παραμείνει στο πλαίσιο της επιστήμης, της καλλιέργειας και προαγωγής της επιστήμης, την οποία στηρίζει και αυτό το πνευματικό ίδρυμα. Και προσπαθώντας να παραμείνει στην αναζήτηση αλήθειας, ο οποίο είναι ο σκοπός όλων μας σε αυτή τη ζωή, ότι ο Υιός αυτός είναι εδώ για να μείνει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το μέλλον εξαρτάται από πολλούς αγνώστους. Η ανοσία, η φυσική και από εμβόλια, η εξέλιξη του ιού και οι μεταλλάξεις. Η εποχικότητα και οι επιδράσεις της δεν είναι αρκετές για να τον μειώσουν σε επίπεδο ρο κάτω από τη μονάδα και φυσικά οι επιλογές μας σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Τα μη φαρμακευτικά μέτρα και οι επιδράσεις που έχουν στην δημόσια υγεία είναι σημαντικότατα με βάση την αναφορά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου. Βλέπετε εδώ με το κίτρινο να σημαίνω τη χρήση της μάσκας και πόσο κοντά είναι σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα όπως το να μείνει κανείς στο σπίτι του. Δηλαδή το να χρησιμοποιεί κανείς καθολικά τη μάσκα, την οποία ελπίζουμε κάποια στιγμή από αυτήν να απαλλαγούμε, αλλά έχει πολλαπλά θετικά ωφέλη και ένα από τα ωφέλη φυσικά και της μάσκας και άλλων στρατηγικών δημόσιας υγείας ήταν και η εξαφάνιση της γρίπης φέτος, παραμένει στο προσκήνιο επί του παρόντος. Ποιο είναι το αντιπαράδειγμα? Ένα αντιπαράδειγμα μπορεί αύριο να είμαστε εμείς. Η χιλή. 30% ανθρώπων εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση. Αγόρασαν πολλά εμβόλια, εμβόλιασαν τον πληθυσμό. Τι έγινε όμως? Επικοινωνιακά δεν στήριξαν το μήνυμα. Υπήρξε τεράστια πτώση της συμμόρφωσης, άρση των μέτρων και δυστυχώς ζει ένα τεράστιο κύμα, επιδημικό κύμα αυτή τη στιγμή με πολλαπλές εισαγωγές και θανάτους. Τόσο που ανάγκασε την εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να δηλώσει η αποτυχία της συμμόρφωσης με τα μέτρα, της απόστασης, της υγιεινής των χεριών, της αποφυγής συνοστισμού, οδήγησε στο τραγικό παράδειγμα της χυλής. Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, πρέπει να συνεχίσουν μαζί με τον εμβολιασμό, μέχρι να πετύχουμε την ελευθερία μας. Ο κόσμος δεν θα επηρεαστεί σοβαρός από αυτή την επιδημία. Νομίζω σας το έδειξα. Τα καλά νέα της ανοσίας υπάρχουν και πιθανόν είναι μακράς διάρκειας η ανοσία.
Τα ακόμα καλύτερα νέα είναι ότι τα εμβόλια δουλεύουν και δουλεύουν στο πραγματικό επίπεδο της ζωής μας. Μειώνουν τις σοβαρές νοσηλίες και τους θανάτους. Θα συνεχίσουμε να έχουμε μέτρα, όμως, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού. Η επιστροφή στην κανονικότητα, ό,τι και να σημαίνει αυτό, και όχι η εξαφάνιση της επιδημίας, όπως θέλουμε να ελπίζουμε κάποιοι, θα γίνει με τον έλεγχο της επιδημίας, με οδηγό την επιδημιολογική επιτήρηση, με βελτιστοποίηση των μέτρων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που επιτρέπει έναν σταθερά χαμηλό ρυθμό λοιμώξεων. Έτσι θα εξισορροπούνται οι αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και θα μειώνεται το κοινωνικό κόστος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική και κατατοπιστική ομιλία σας. Μας ωφέλησε όλους, μάθαμε αρκετά πράγματα και ελπίζουμε να είναι η ζωή όλων μας καλύτερη ως αποτέλεσμα της ομιλίας σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρία.